Μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες ινδικής κάναβης που έχουν εντοπιστεί το τελευταίο διάστημα κατέσχεσαν οι άνδρες του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Βόλου. Πρόκειται για σχεδόν 19 κιλά αποξηραμένου χασίς που βρέθηκαν κρυμμένα σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας ενός 37χρονου από την Αθήνα. Μαζί τους συνελήφθησαν 3 ακόμη άτομα αλβανικής υπηκότητας ηλικίας 21, 31 και 41 ετών. Η σύλληψη του Έλληνα και των 3 Αλβανών έγινε χθες στις 11 το πρωί στη λεωφόρο Αθηνών. Αστυνομικός εμφανίστηκε σαν υποψήφιος αγοραστής ποσότητας περίπου 17 κιλών χασίς έναντι ποσού 24.500 ευρώ. Μόλις οι δράστες πήραν τα λεφτά, αστυνομικοί που είχαν κυκλώσει την περιοχή του συνέλαβαν. Αυτή η δουλειά είχε στηθεί πριν από 3 μέρες μετά από προσπάθειες των ανδρών. Ερχόμενοι σε επαφή με εμπόρους ναρκωτικών από την Αθήνα, παρήγγειλαν την ποσότητα αντί του ποσού των 24.000 ευρώ και αφού έγιναν οι διαπραγματεύσεις και όλες οι κινήσεις που έπρεπε να γίνουν, χθες το μεσημέρι ήρθαν τα άτομα αυτά και συνελήφθησαν. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν εκτός από τα ναρκωτικά 6 κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέντες για τη διακίνηση καθώς και ένα πλαστό διαβατήριο βουλγαρικών αρχών που χρησιμοποιούσε ο ένας από τους 3 Αλβανούς. Είναι μια προσπάθεια ακόμα που κάνουν οι άνδρες του τμήματος δίωξης ναρκωτικών για να αποδείξουν ότι το ψωμί που τρώνε, το πυκνό ψωμί που τρώνε, το τρώνε δίκαια, δεν το τρώνε τζάμπα. Και για εκείνο το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Είναι ότι θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους αυτές για τον καλό του τόπου.